Τι σου έχω ετοιμάσει. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Θα κάνουμε λοιπόν μία ανάλυση. Τι μας έρχεται για το 2024 με το αρχικό γράμμα του ονόματός μας. Αυτό λοιπόν στην Πυθαγόρια αριθμολογία ονομάζεται ακρογωνιαίος λίθος. Δεν θα σου πω περισσότερα πράγματα, δεν θα πάω στην ανάλυση τι σημαίνει το κάθε γράμμα. Μπορείς όμως να μπεις στο site μου, στο akastaro.gr, να πας εκεί που λέει αρχικό γράμμα, θα σου έχω και τα links μέσα εδώ στο βίντεο, όπου θα μπορέσεις να πας και να βάλεις το αρχικό του όνοματό σου, στα ελληνικά λειτουργεί, είτε κεφαλαίο είτε μικρό. Πάνω σχάρι το α, άμα ξεκινάει το όνομά σου από Αντώνης, λέω τώρα, θα βάλεις το α. Αν ξεκινάει από το ταυτότητα σου όνομα, έτσι. Αν θέλεις να εξετάσεις και το όνομα που έχεις, αυτό που σε φωνάζουν, δηλαδή σε λένε Παρασκευή, αλλά σε φωνάζουν, λέω τώρα, Εύη ή Βίκη ή δεν ξέρω τι, άμα θες να πειραματίσεις, μπορείς να το βάλεις αυτό για να ακούσεις και την ερμηνεία. Το Β δηλαδή, ή το Π. Γιατί στην ουσία αυτό, όταν εμείς αλλάζουμε το όνομά μας, σημαίνει, γιατί και το όνομά μας συνδέεται με το πεπρωμένο μας. Πεπρωμένο δεν είναι μόνο ο αριθμός πεπρωμένου, δηλαδή ο αριθμός της ημερομηνίας ζωής μας. Όχι, φίλες και φίλοι, είναι συνδεδεμένο και με το όνομά μας. Και το επώνυμο βεβαίως, αλλά εδώ τώρα λέμε για το όνομα, εντάξει. Οπότε, είναι ο ακρογωνίος λίθος. Είναι το αρχικό μας γράμμα, το γράμμα από εκεί που χτίζεται η προσωπικότητά μας. Χτίζεται το είναι μας, να το πω έτσι. Οπότε μπαίνεις στο site μου, βλέπεις πολλές πληροφορίες τι σημαίνει το κάθε γράμμα και ποια είναι η μυστική του σημασία. Εδώ όμως τώρα θα πάμε για το 2024 να δούμε αναρχικό, γιατί έτσι όπως το είπα ακούστε σαν αναρχικό και... Πόσο το χρειαζόμαστε μάλλον στη σημερινή εποχή. Λοιπόν, να υπάρξει έτσι μια αλλαγή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε πάμε να το δούμε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν και θα πάμε... επίσης κάτι άλλο να σας πω. Νούμερο 1. Κάνε την εγγραφή. Ήδη έχουμε ξεπεράσει τους 17.600 συνδρομητές. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα, για την ανάπτυξη του καναλιού, για αυτό το οποίο κάνω, γιατί εσείς μου δίνετε κίνητρο και όρεξη να κάνω αυτά που κάνω. Σε όποιον αρέσουν, έτσι. Ενώ δηλαδή σε εσάς που σας αρέσουν και τα λοιπά και με υποστηρίζετε. Οπότε κάνε την εγγραφή. Έλα στο κανάλι. Βάλε, πάτησε και το καμπανάκι 2 φορές για να σου έρχονται όλες οι ειδοποίησεις. Και αυτό είναι σημαντικό. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς το YouTube μας τα λέει αυτά να τα κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, κάνε εγγραφή, διότι τι θα κερδίσεις. Πέρα από τις αναλύσεις, αρθρογράφω, γράφω άρθρα, γράφω για ζώδια, βοήθειες, μην ημερολόγιο, αναλύσεις ζωδίων για το 2024 και πόσα άλλα πράγματα. Ιδιαίτερες αναλύσεις, πολύ ψαγμένες, κακά τα ψέματα. Οπότε θα ήταν πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα, να γίνει συνδρομητής στο κανάλι. Συνδρομητής, συνδρομήτρια στο κανάλι. Εντάξει. Λοιπόν, επίσης υπάρχει το site μου, το akastaro.gr, όπου εκεί έχω τις Παναγιά στα μάτια. Έχω πάρα πολλές αριθμολογικές αναλύσεις, πάρα πολλές δωρεάν υπηρεσίες. Μπορείς να μπεις να σκαλίσεις στο site μου και να δεις τι είναι αυτό το οποίο σου αρέσει. Τι να σου πω. Μαγική σφαίρα, περίεργη που απαντάει εντελώς κουλά, τυχερούς αριθμούς, fortune cookie, το τυχερό μπισκοτάκι δηλαδή, ετοιμάζω και άλλη υπηρεσία, τι θες, μία κάρτα από μένα, θες μία κάρτα ημέρας, 3 κάρτες, θες μαντίο, online μαντίο από εμένα να πάρεις χρησμό, τα πάντα. Λοιπόν, πάμε όμως το, αρκετά, είπαμε αρκετά και ξεκινάμε. Α λοιπόν. Α που είναι η αρχή, που σημαίνει σταθερότητα, έτσι πολύ πολύ λίγα πράγματα, υπάρχει μια δυναμική, στόχη, εξουσία. Για να δούμε όμως, να το φέρω εδώ, με 2 κάρτες, 2024, ποια είναι η δυναμική τους. Okay. Για το γράμμα α λοιπόν, μιλάμε, τρία κούπα, σημαίνει η χαρά, η ευτυχία, ζώδιο καρκίνος, που σημαίνει να βρεις... Κοίταξε να δεις, μπορεί να έρθουν και σημαντικές επιτυχίες για σένα μέσα στο 2024. Και όταν λέμε επιτυχία δεν σημαίνει μόνο επαγγελματικά, σημαίνει σε διάφορους τομείς. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
Και μας έρχεται επίσης, έρχεται όμως αστρολογικά, να το προσέξεις, μία αντίθεση. Οι αντιθέσεις συνήθως σημαίνει ότι πηγαίνω κατευθείαν και κάνω... όχι, δεν κάνω καυγά, αν και εδώ φαίνεται ότι είναι ο καυγάς, έρχομαι δηλαδή και υποστηρίζω τα θέματά μου, υποστηρίζω τον εαυτό μου, προστατεύω τον εαυτό μου, θα υποστηρίξω το δίκιο μου, έτσι, ό,τι και να είναι αυτό. Και δες λοιπόν εδώ, διότι εδώ θα έχεις χαρά, θα πάρεις και χαρά, θα σου πω και ένα μυστικό, όταν καταφέρεις, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν το έχουν αυτό, αλλά μπορούν να το πετύχουν όμως, να οριοθετήσεις και να έχεις δύναμη, να μην φοβάσαι καθόλου, να μην φοβάσαι την κόντρα, να μην φοβάσαι να κοντραριστείς με τους ανθρώπους. Εντάξει. Δες όμως και εσύ γενικότερα μέσα στο 24, διότι σου έρχεται γενικότερα, να το πω, και θετικές στιγμές και στιγμές επιτυχίας. Ωραία. Στο επόμενο. Πάμε στο Β. Αριθμός 2 είναι η μητρότητα, συνέστημα, είναι ένα γράμμα συναισθηματικό, είναι ένα γράμμα πληρότητας. Ναι, έκανα μια παύση γιατί ήπια και λίγο καφέ, συγγνώμη γι' αυτό, τι να κάνουμε, έχουμε και έμπνευση, να περνάμε και ωραία, και σου έρχεται το 8. Το 8, αγαπημένο μου, ταιριάζει απόλυτα με τον αριθμό 8 που είναι το 2024. Συντονίζεσαι, ναι, πας για ξεκινήματα μόνος σου, μόνη σου, έτσι. Θα σε βοηθήσουν κάποιοι άνθρωποι να βρεις λίγο το δρόμο σου, θα σου πούνε μια συμβουλή, θα σου πούνε πήγαινε εκεί. Συμβολικά μιλάμε. Το πήγαινε εκεί σημαίνει ρώτα αυτόν, ρώτα εκεί, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Όμως στηρίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις για να πάρεις αποφάσεις. Είναι πολύ καλό αυτό. Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Συντονίζεσαι με το 8 που είναι και το 8 και το 2024. Ηχθείς εδώ, αν κάτι σημαίνει αυτό για σένα. Δεν ξέρω, οροσκόπο, ζώδιο, σημαίνει σελήνη. Κάτι σε επηρεάζει και έχει βγει μία κάρτα πολύ όμορφη, η εστία, η οποία θέλει να σου πει για τη ζεστασιά της καρδιάς, συνέστημα δηλαδή. Είναι πολύ καλή κάρτα, πράγμα που σημαίνει ότι και μέσα στο 2024 έχεις όλες εκείνες τις δυνατότητες να βρεις το δρόμο σου και την πορεία της καρδιάς σου, έτσι. Καλό είναι αυτό, είναι πάρα πολύ καλό. Ωραία. Για να πάμε λοιπόν στο επόμενο. Τι έχουμε εδώ, κάτσε να το βάλω μισό λεπτό. Γιατί... Έχουμε λοιπόν το γράμμα Γ. Τι σημαίνει, είναι ο παρατηρητής, αριθμός 3, παρατηρητής. Βεβαίως είναι ένα, λίγο είναι ένα γράμμα το οποίο έχει μια περίεργη, έτσι, δόνηση, ας το πούμε. Παρόλα αυτά όμως, το Γ έχει... Σαν αρχικό του γράμματος σημαίνει και έκφραση, έτσι. Είναι, λέει εδώ, κρυφές καταστάσεις, κρυφά κίνητρα, διότι είναι και το απόκρυφο. Ωραία. Το απόκρυφο λοιπόν. Εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε μια πολύ όμορφη κάρτα, όπου είναι το 2 κούπα, ζώδιο καρκίνος, κυρίως βέβαια και τα υπόλοιπα ζώδια του νερού. Το 2 όταν πέφτει σημαίνει και δίδυμες φλόγες, καδέλφες ψυχές, εδώ σημαίνει καλές συνεργασίες, δυνατότητα λοιπόν μέσα στο 24 για πολύ καλές συνεργασίες, δυνατότητα για νέες γνωριμίες, δυνατότητα ώστε όταν εσύ ανοίξεις την καρδιά σου να ανοίξουν και οι άλλοι την καρδιά τους και να πάρεις, θα δώσεις αλλά και να πάρεις. Εσύ θα το δεις βεβαίως, δεν θα ανοίξεις την καρδιά σου βέβαια και σε όλους εννοείται, αλλά εδώ κρατάς και κάποιες ισορροπίες κάποια αρμονία, αλλά με συνδέεσαι πολύ καλύτερα με τους ανθρώπους, παίρνεις αγάπη. Και μια πολύ ωραία κάρτα λοιπόν, όπου σημαίνει ότι
Μπορείς να το ψάξεις αυτό και λίγο στον αστρολογικό σου χάρτη, να ψάξεις τον 7ο σου οίκο, διότι ο 7ος οίκος σημαίνει οι σχέσεις και σημαίνει οι σχέσεις, οι ρομαντικές σχέσεις, έτσι, οι ερωτικές σχέσεις. Ο 7ος οίκος έχει να κάνει με τους άλλους. Οπότε έχουμε το 2ο, έχουμε και τον 7ο οίκο, θα είναι μία χρονιά που θα σε απασχολήσει θετικά όμως βλέπω το κομμάτι των σχέσεων, των ερωτικών σχέσεων, έτσι. Και γενικά θέματα αγάπης. Τώρα, να πω επίσης το εξής, ότι okay, εντάξει, πολλές φορές οι σχέσεις έχουν να κάνουν, επειδή έχουν να κάνουν με την αγάπη, μπορεί να είναι όχι μόνο ο σύντροφός μας, εντάξει, μπορεί να είναι η οικογένεια, μπορεί να είναι ο σύζυγος, μπορεί να είναι το παιδί μας, μπορεί να είναι πολύ καλές, εξομαλύνονται οι σχέσεις, ξέρω εγώ, μέσα στη δουλειά με έναν άνθρωπο. Ή έχω καλή σχέση, ας πούμε, με τον προϊστάμενο, γενικά. Εδώ όμως έχουμε καλή εύνοια στις σχέσεις, εντάξει. Πάμε στο δέλτα και στον αριθμό 4. Δημιουργικότητα, έτσι, το δέλτα δημιουργικότητα, πάθος, δύναμη, έτσι να πούμε λίγα πράγματα. Επίσης σημαίνει είναι... και γράμμα ισορροπίας, δεν θα πω κάτι περισσότερο, μπες στο site μου να δεις περισσότερες πληροφορίες αν θέλεις, τις έχω όλες εκεί. Για να δούμε με τι συντονίζεσαι λοιπόν για το 2024. Τι σημαίνει λοιπόν τροχός της τύχης 10. Αυτό είναι πολύ καλό. Δίας. Ξεκινάει και αυτό από δέλτα. Δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, δες τους συντονισμούς. Όμως εδώ σημαίνει ότι ίσως κάτι ξεπληρώνεις εσύ μέσα στο 2024. Κάποιο κάρμα. Το ξεχρέωσες. Μπορεί να σου πήρε πολλά χρόνια, έτσι. Γιατί το ξεχρέωμα του κάρμα δεν είναι ωραία μετά από 5 μέρες το ξεχρεώνω. Σπάνια γίνεται αυτό. Αν σου έχει γίνει από τους πολύ τυχερούς ανθρώπους. Παρόλα αυτά όμως, εδώ σημαίνει και ξεχρεώνω το κάρμα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και έχεις τη δύναμη για καινούρια ξεκινήματα. Για σένα λοιπόν, αγαπημένα, αγαπημένη μου, έχεις όλη τη δυνατότητα για καινούρια ξεκινήματα μέσα στο 2024. Εντάξει. Λοιπόν, και εδώ τι έχουμε. Έχουμε ένα... Okay. Έχουμε ένα τετράγωνο, δεν είναι ακριβώς τετράγωνο, είναι ημί τετράγωνο. Υπάρχει αυτό στην αστρολογία, που τα τετράγωνα, εν πάση περιπτώσει, και το ημί τετράγωνο δηλώνει κοντρίτσες. Σημαίνει προβληματάκια, σημαίνει εμπόδια. Δεν θέλω να τα υποτιμήσω, όμως ναι, γυρνάει το κάρμα, θα έχεις όμως και κάποιες προκλήσεις. Έτσι γυρνάει το κάρμα, τι νόμιζες, γυρνάει από μόνο του. Ξεπερνώντας τις προκλήσεις, ξεπερνώντας αυτές τις δυσκολίες, έχεις εύνοια. Εντάξει, το σύμπαν, αν θέλεις, ο Θεός σε ανταμείβει, γιατί ξεπέρασες τις δυσκολίες πολύ καλά γενικά. Οπότε έχεις πολύ, πολύ έτσι μεγάλη δυνατότητα να εξισορροπήσεις καταστάσεις και ναι, άνοιγμα νέων κύκλων. Πόσο σημαντικό. Ωραία. Στο επόμενο, εψιλον. Το εψιλον λοιπόν είναι και από τα πιο μυστήρια βεβαίως. Γράμματα από την αρχαιότητα, μεταβλητό, επικοινωνιακό, αλλαγές, άνοδος, ανανέωση σαν γράμμα δίνει αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και τι έρχεται για το 2024 για σένα. Κάνε και την εγγραφή σου, δεν χάνεις τίποτα. Ο μάγος. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι κάνεις. Ερμής εδώ, εάν καταφέρεις. Πρόσεξε, αέρας Ερμής. Ο Ερμής δηλαδή είναι ένας πλανήτης του λόγου, της επικοινωνίας. Εάν καταφέρεις να επιχειρηματολογείς με ανθρώπους για αυτό το οποίο ξέρεις και κάνεις, γιατί ξέρεις τι κάνεις, τότε μπορείς να πραγματοποιείς, γιατί ο μάγος σημαίνει τα πραγματοποιώ, να πραγματοποιείς αυτά τα οποία θέλεις. Να πετύχεις κοινώς τους στόχους σου. Θα τους πετύχεις όμως με το να πείσεις τους άλλους ανθρώπους, εντάξει. Αστρολογικά λοιπόν έχουμε, okay, έχουμε αλλαγές, έχουμε πρόοδο, έχουμε συντονισμούς. Αυτό είναι καλό, διότι κοιτάμε και λίγο προς το μέλλον, πράγμα που σημαίνει ότι για εσένα δηλαδή, που έχεις φορά στο έψιλον, ξεκινάει το όνομά σου από έψιλον, καλά, να πω κάτι. Ισχύει για τους ανθρώπους που βλέπουν το βίντεο, έτσι. Δεν ισχύει για τους ανθρώπους που δεν βλέπουν το βίντεο και παίρνουν την πληροφορία. Απλά αυτό ήθελα να πω. Το επικοινωνώ σε σένα εδώ. Οπότε συντονίζεσαι με πολύ θετικές δονήσεις.
Αυτό είναι εξαιρετικό ο λόγος. Ο λόγος λοιπόν, γιατί μπορεί να δημιουργήσει ο λόγος πρόοδο, την πρόοδό σου, να σου φτιάξει την πρόοδο. Πάμε στο γράμμα Z. Γη, αριθμός 6, σταθερότητα, ασφάλεια, αξίες, ισορροπίες βεβαίως. Γενικά το Z είναι ένα καλό γράμμα, προέρχεται και από το Zeus. Έχει εσωτερική πρόσεξη αριθμολογική δόνηση 7 και σημαίνει σεβασμός, φέρνει δύναμη, νίκη, είναι και σαν να είναι και ο κεραυνός του Δία, γι' αυτό λέγεται και Zeus. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Άνθρωποι που μπορεί να έχετε τη δύναμη και να βρείτε τη δύναμή σας, τρία πεντάκτηνο, κυρίως εδώ βγαίνει εγώ καιρός, αλλά και τα υπόλοιπα όμως ζώδια της γης, επιτυχία. Είσαι ένας άνθρωπος που μπορεί να ξεχωρίσει, να συνεργαστεί και να έρθουν και άνθρωποι σε σένα να ζητήσουν τη βοήθειά τους ή τη συμβουλή. Είναι πολύ καλό γενικότερα και στο ερωτικό κομμάτι, γιατί δίνει σταθερότητα, δίνει συνεννόηση. Γενικά συντονίζεσαι με το 3 πεντάκτηνο, θα έλεγα ότι είναι και ένα τυχερό χαρτί. Εντάξει. Για πάμε να δούμε και αστρολογικά. Α, δύναμη. Dignified. Εδώ σημαίνει... Υπάρχει ένας όρος, εν πάση περιπτώσει, στην αστρολογία, όπου σε κάποιες περιπτώσεις οι πλανήτες είναι ενισχυμένοι. Εδώ σημαίνει ενίσχυση, εδώ σημαίνει δύναμη. Άρα λοιπόν, μέσα στο 2024, μπορείς εσύ να βρεις τη δύναμή σου να πετύχεις πολλά πράγματα. Να έχεις επιτυχία. Εντάξει. Ωραία. Πάμε στο ΙΤΑ. Οκ. Okay. Το ΙΤΑ, νερό, αυθονία, σχέσεις, εξαγνισμός, έτσι, όμορφα πράγματα, υγεία. Γενικά έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, γιατί εδώ σημαίνει είναι και σαν μια σκάλα αν παρατηρήσεις. Το ΙΤΑ είναι και σαν μια σκάλα που ανεβαίνει πάνω, ισορροπία και δικαιοσύνη, έτσι, και τη δυνατότητα να ανέβεις, να ανελιχθείς, κυρίως πνευματικά να το πούμε έτσι. Τώρα για τον καθένα αυτό τι σημαίνει είναι διαφορετικό, όμως για να δούμε εδώ, 6 πεντάκτηνο, ισορροπίες. Πολύ καλά, το 6 πεντάκτηνο μας απασχολεί, είναι μια κάρτα η οποία μας απασχολεί σε θέματα αρμονίας, σε θέματα κάρμα, σε θέματα αίτιου και τιατού, σε θέματα δικαιοσύνης και ο συμβολισμός είναι ότι έλαβες θα πάρεις. Ζώδιο Ταύρος κυρίως εδώ, αλλά και τα υπόλοιπα ζώδια της γης, εγώ και Παρθένη. Όμως εδώ σου λέει ότι πολλές φορές το να μοιράζεσαι είναι και επιτυχία, διότι όταν μοιράσεις, όταν οι άλλοι έχουν ανάγκη, θα σε θυμηθούν όταν θα έχεις εσύ ανάγκη. Δίας, πολύ τυχερή κάρτα, αυθονία και γενικά ο Δίας σημαίνει πολύ 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 τύχη. Θέλω να δεις λοιπόν εσύ στον αστρολογικό σου χάρτη πού έχεις το Δία, σε ποιον οίκο και αν είναι ενισχυμένος και πώς ευνοείσαι. Θετικά όμως, έτσι. Εδώ έχουμε δηλαδή μια πολύ ωραία θετική δόνηση για σένα που φοράς το γράμμα, το αρχικό γράμμα ονόματος ΙΤΑ. Ωραία, στο επόμενο. ΘΙΤΑ. Ιδιαίτερο και αυτό νούμερο, το ΘΙΤΑ, πολύ πνευματικό. Έχει και αυτό μια ιδιαίτερη δόνηση. Επίσης, το ΘΙΤΑ είναι... σε βοηθάει το ΘΙΤΑ να ξαναμπείς στα πράγματα, να ξεκινήσεις να κάνεις ένα καινούριο άνοιγμα, έτσι. Το ΘΙΤΑ σημαίνει έχει δόνηση 9, εσωτερική δόνηση αριθμού 9, που το 9 μας πάει στο 10, μας πάει στο 1, όπου ξεκινάνε πάλι τα πράγματα. Είναι και η αναγέννηση για σένα, δηλαδή αναγεννάσαι. Εδώ έχουμε το 5, ο αριθμός 5, εδώ έχουμε το βασιλιά πεντάκτηνο. Μια πολύ καλή κάρτα, σημαίνει και επαγγελματική ίσως επιτυχία και ανοίγματα, σημαίνει σοφία, σημαίνει γνώση, σημαίνει εμπειρία, ζώδιο κυρίως Ταύρος εδώ, αλλά και τα υπόλοιπα ζώδια βέβαια της γης.
ότι κοίταξε να... επίσης μπορείς να λύσεις κάποια ίσως θέματα που σε απασχολούν το 2024 με πολύ πρακτικό τρόπο, αλλά και με έναν όριμο σοβαρό τρόπο. Θα τη βρεις δηλαδή την άκρη. Εντάξει. Και τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε τρίγωνο και εξάγωνο. Αυτά λοιπόν, όταν έχουμε εξάγωνο και τρίγωνο στην αστρολογία, είναι πολύ θετικές εξελίξεις γενικά. Εντάξει. Ωραία. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερο. Πάμε στο Ιώτα. Το Ιώτα λοιπόν είναι από τα πιο πνευματικά γράμματα του αλφαβήτου, του ελληνικού αλφαβήτου. Συνδέεται, μάλλον πολλοί μύστες έχουν ή ξεκίναγε το όνομά τους από Ιώτα. Βάλτε το μυαλουδάκι σας να δουλέψει λίγο. Λοιπόν, είναι ο τέλειος εδώ πέρα ρυθμός αστομή, το τέλειο γράμμα, και σημαίνει ότι το Ιώτα γενικά βοηθά στην επικοινωνία με όλες εκείνες τις θεϊκές δυνάμεις. Τώρα, το πιστεύεις ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ απλά στο αναφέρω από την αριθμολογία τι θέλει να σου πει. Και εδώ έχουμε τον 12, τον αριθμό 3, που είναι η θυσία. Τι χρειάζεται, μάλλον, μέσα στο 2024 θα αναγκαστείς ή θα χρειαστεί να αλλάξεις απόψεις και να δεις τελείως διαφορετικά τα πράγματα όπως εσύ τα βλέπεις. Επίσης σημαίνει ότι ξοδεύω το χρόνο μου, αλλά το θέμα είναι που θες να ξοδέψεις το χρόνο σου κάτι που να έχει νόημα για σένα. Έχει βέβαια και την έννοια ότι θα χρειαστεί να κάνεις αρκετή υπομονή μέσα στο 2024 για κάποια πράγματα τα οποία κυνηγάς, θέλεις. Θέλει υπομονή. Τι να κάνω. Αλλά στο τέλος όμως δικαιώνεσαι, διότι θα βρεθείς σε πολύ πλεονεκτική, ισχυρή και δυνατή θέση. Πράγμα που είναι πάρα πολύ θετικό και πολύ καλό για σένα, έτσι. Και σαν εξέλιξη. Για σένα, σαν εξέλιξη. Πάμε στο γράμμα κάπα. Το κάπα λοιπόν και αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο γράμμα, όπου δηλώνει τη θεία έμπνευση και την προστασία. Σημαίνει φέρνω το φως, έχω διέστηση. Όσοι φοράτε εσείς το κάπα. Γι' αυτό είναι και ο ήλιος εδώ, που σημαίνει και νέοι κύκλοι. Σημαίνει και αλλαγές. Και επίσης σημαίνει ότι είσαι και πολεμιστής. Έχεις πολεμήσει, έχεις αντέξει, διότι έχεις πολύ μεγάλο σθένος και πολύ μεγάλη αντοχή. Το 9 μπαστούνι λοιπόν εδώ, που είναι το ξώτης, βέβαια αφορά και τα υπόλοιπα ζώδια της φωτιάς, σημαίνει ότι να πιστεύεις στον εαυτό σου και θα πετύχεις. Να έχεις κουράγιο, γιατί είναι μια κάρτα κουράγιου, είναι μια κάρτα δύναμης, να συνεχίσεις και θα έρθουν επιτυχίες. Και είσαι και ξεκουράσου, πάρε δύναμη και προχώρα, διότι, μάλιστα. Εδώ έχουμε το υψηλότερο σημείο στην αστρολογία, όπου είναι το mid heaven που λένε, είναι ο 10ος οίκος, είναι το υψηλότερο σημείο, είναι συμβολικά μιλάμε έτσι, που σημαίνει ότι βλέπω από ψηλά την οπτική μου και μπορώ να πάρω αποφάσεις και να έχω και επιτυχία. Και να μπορώ να δω καθαρότερα τα πράγματα, διότι είμαι στο υψηλότερο σημείο που φτάνει ο ήλιος, άρα σημαίνει αρκετό φως εκεί και μπορεί να γίνεις και γνωστός, μπορεί να αποκτήσεις και κάποια φήμη, γνωστή εννοώ. Εντάξει, δεν λέω και παγκοσμίως, μπορεί η ιδέα, αλλά εν πάση περιπτώσει σου δίνει αρκετή λάμψη, σου δίνει αρκετή δύναμη για να προχωρήσεις, να πολεμήσεις δηλαδή. Το 10 έχει με τη φήμη και τις επαγγελματικές επιτυχίες κυρίως. Το αφήνω εδώ εγώ, εσύ θα το αξιολογήσεις και θα το δεις. Τώρα βεβαίως μπορεί να σημαίνει και επιτυχία και σε σπουδές, έτσι, ή και σε πράγματα τα οποία μπορούν να σε ενδιαφέρουν. Εννοώ δηλαδή άνοιγμα νέων δρόμων, γνωριμίες, αυτά. Λάμδα φίλες και φίλοι. Το λάμδα συνδέεται με την ελευθερία, συνδέεται με την ισορροπία, συνδέεται επίσης με τη λαμπρότητα. Συνήθως όσοι έχουν λάμδα στο αρχικό του όνομα έχουν και πολύ γοητευτική φωνή.
Το λάμδα συμβολίζει βεβαίως την εξέλιξη του κόσμου και του σύμπαντος από ένα σημείο κουκίδα όπου τελικά ο κόσμος εξελίχθηκε και μεγάλωσε. Ωραία. Πολύ ωραίο και αυτό εδώ πέρα το χαρτί, το οποίο μας βγαίνει από τα ταρό, είναι ο ακόλουθος μπαστούνι, ζώδια φωτιάς. Εδώ βέβαια, ναι, ζώδια φωτιάς σημαίνει ότι, κοίταξε να δεις, μείνε στοχευμένη στους σκοπούς σου και να απολαμβάνεις κάθε στιγμή, διότι έτσι είναι η ζωή. Καινούργια ξεκινήματα, καινούργιες προοπτικές, καινούργιες δυνατότητες, συντονίζεσαι πάρα πολύ όμορφα. Και αστρολογικά, αυτή η κάρτα που βγαίνει συνέχεια, μάλιστα δεν είναι τυχαίο που βγαίνει συνέχεια, δύναμη. Έχεις δύναμη, αυτό θέλει να μας πει, έχεις δύναμη. Τώρα, το αν κάποιος την εκμεταλλεύεται, ενώ δηλαδή τη χρησιμοποιεί θετικά, τη χρησιμοποιεί αρνητικά ή δεν τη χρησιμοποιεί καθόλου, αυτό εξαρτάται τώρα από τον προσωπικό χάρτη, να το πω έτσι, του καθενός. Για σένα όμως, σημαίνει εδώ που έχεις και εσύ το λάμδα, σημαίνει ότι συντονίζεσαι με πολύ καλά χαρτιά, έχεις τη δυνατότητα νέων ξεκινημάτων, νέων δυνατοτήτων, να το πω έτσι. Ωραία, πολύ ωραία. Μη. Το γράμμα μη. Ωραία. Το γράμμα μη, λοιπόν, εδώ βεβαίως έχουμε κάποιες έτσι γενικές πληροφορίες, σημαίνει την άνοδο, μάλλον σημαίνει την άνοδο, την κάθοδο, ξανά την άνοδο. Σημαίνει αλλαγή, πορεία, τα γεγονότα στη ζωή τα οποία πηγαίνουν πότε κάτω, πότε πάνω, έτσι, είναι μέσα στη ζωή, εμπειρίες δηλαδή, okay. Σου βγαίνει, αγαπημένη μου, ένας βασιλιάς πεντάκτημα. Δυνατή κάρτα, πρακτική κάρτα, αληθινή κάρτα, μια κάρτα σοφίας, με σοφία δηλαδή, γνώσης, εμπειρία, και βεβαίως σου δίνει τη δυνατότητα τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζεις για το 2024, μπορείς να βρεις λύσεις και να τα επιλύσεις με κάποιο τρόπο. Αχ, μην μου πείτε, γιατί μου έρχεται μια φλασία τώρα, μην πεις, αχ, πες μας βρε Ακάς, πώς θα λύσουμε το πρόβλημα του ηλεκτρικού, να το πω έτσι γενικά, ή του καυσίμου ή αυτά, θα τις βρεις τις άκρες σου. Είναι γεγονός. Θα τις βρεις τις λύσεις. Πάμε τώρα. Μάλιστα. Εδώ τώρα έχουμε μια διαφορετική κάρτα. Είναι ο νότιος δεσμός. Είναι τα σημεία της Σελήνης. Ο νότιος δεσμός λοιπόν είναι κάτι σαν πύλες. Είναι κάτι, ναι, σημεία δηλαδή στον ορίζοντα. Είναι φανταστικά σημεία. Δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, έτσι. Υπάρχουν όμως στην αστρολογία, και επειδή η αστρολογία, λέμε, λέω και ξαναλέω, είναι γλώσσα συμβολισμών, ο νότιος δεσμός κάτι σε απασχολεί από το παρελθόν της ζωής σου. Θα επανέλθει κάποιο γεγονός, κάποια κατάσταση, κάποιος άνθρωπος και θα πρέπει εσύ να βρεις κάποια πρακτική λύση. Μπορεί να είναι αυτό το θέμα το οποίο θα σε απασχολήσει. Μην ξεχνάμε επίσης, το 2024 μας κάνει 44 και μας κάνει 8. Και το 8 σχετίζεται με το χρήμα. Γι' αυτό πέφτει και πολλές φορές εδώ και το πεντάκτινο γενικά. Μπορεί να είναι κάποια προβλήματα οικονομικής φύσεως, όμως μπορείς να βρεις λύσεις. Εντάξει, έχεις δυνατότητα να βρεις λύσεις. Και κάτι από το παρελθόν το οποίο έρχεται, αλλά θα καταφέρεις όμως να βρεις τη λύση σου που χρειάζεσαι. Νι. Εδώ τώρα το γράμμα νι, ένα και αυτό πολύ, πολύ ωραίο γράμμα γενικά, σημαίνει ότι έχει δύναμη, άνοιγμα στον πνευματικό κόσμο. Σημαίνει διαίσθηση και είναι πάρα πολύ πνευματικό. Σαν γράμμα δηλαδή. Όσοι έχετε τον Ι. Και βέβαια βγήκε πολύ πνευματικό. Εδώ έχουμε τον Ιεροφάντη. Αποκάλυψη αλήθειας. Έχουμε διδαχή. Σημαίνει ότι είναι η κατανόηση κάποιων πραγμάτων. Μέσα στο 2024 εσύ θα κατανοήσεις αρκετά πράγματα. Θα σου αποκαλυφθούν πολλές αλήθειες. Θα έρθουν στην επιφάνεια πράγματα. Μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα σε βοηθήσει. Μπορεί να ανήκει στο ζώδιο του Ταύρου ή οροσκόπος. Ή μπορεί να έχει τη σελήνη του στον Ταύρο. Εντάξει, οκ, γιατί μπορεί να γίνεται μέσα από την αγάπη του.
Και θέλει να σου πει για να σε μάθει πράγματα, να σου ανοίξει τα μάτια και να σε καθοδηγήσει. Αυτό είναι καλό. Μπορεί να είναι και κάτι σαν μέντορας. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όμως θα σε επηρεάσει και θα σου μιλήσει για ρίζα. Θα σου μιλήσει, μάλλον, να σου το πω ως εξής, θα σου μιλήσει για όλα αυτά τα οποία μας δένουν εμάς τους ανθρώπους. Συνήθως οι ρίζες εδώ έχει να κάνει με την οικογένεια, έτσι, και κυρίως με τον πατέρα. Μπορεί να είναι ένας πατέρας εδώ, ο οποίος μπορεί να σε απασχολήσει μέσα στο 2024, μπορεί να σε συμβουλέψει, μπορεί να χρειαστεί λίγο να σου πει κάποια πράγματα, να το συμβουλευτείς εσύ, να τα ξαναβρείτε ίσως. Όμως, για σένα λοιπόν, που έχεις το γράμμα νη, είναι μια χρονιά η οποία θα συνδεθεί και με μια άλλη γνώση που ίσως δεν την είχες καταλάβει, η οποία αυτή η γνώση θα σε βοηθήσει για το 2024 για να προχωρήσεις και να προοδεύσεις. Ωραία. Ξύ λοιπόν, πολύ περίεργο αυτό το γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου. Το ξύ συνήθως λέγεται ξύ διότι ήθελε να μιμηθεί τον ήχο του φιδιού και σημαίνει φτάνω την αλήθεια. Εντάξει. Σημαίνει πνευματική διάβια βεβαίως, προσιλωμένο στον κόσμο, στον υλικό κόσμο αλλά και στον πνευματικό. Ωραία. Για εσάς που το αρχικό γράμμα ξεκινάει από ξύ, αν υπάρχει τέτοιο. Δεν θυμάμαι αν υπάρχει κάποιο. Ξενοφώνας, λέω τώρα. Εδώ έχουμε τον ανόητο. Είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες κάρτες και σημαίνει ότι πάρε το ρίσκο σου, άνοιξε τα φτερά σου και πέτα. Αριθμός 0, που σημαίνει νέα ξεκινήματα, δυνατότητα νέων ξεκινημάτων. Μην ανησυχείς, προχώρα, ξεκίνα το νέο σου ταξίδι εκεί που θέλεις να πας. Και όλες οι δυνατότητες θα ανοιχτούν μπροστά σου. Φοβερή κάρτα. Έχεις και τον Άρη μαζί. Ο Άρης λοιπόν, που ο Άρης, ναι, συμβολικά πάντα μιλώντας, είναι η δύναμη που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Έτσι, χωρίς δύναμη δεν προχωράς. Sorry. Έτσι γίνεται. Πρέπει όλοι μας να βρούμε τη δύναμη. Άλλος τη βρίσκει λιγότερο, άλλος περισσότερο, άλλος έχει λιγότερη δύναμη. Με Άρη λοιπόν, μπες αυτή τη δυναμική, προχώρα να κάνεις πράγματα, ναι, νέα ξεκινήματα. Μέσα στο 2024 μπορεί να σε βρει εσένα να κάνεις νέα ξεκινήματα και ευνοείσαι. Πάμε στο όμικρο. Για σένα λοιπόν που το αρχικό σου γράμμα ονόματος ξεκινάει από όμικρο. Είναι ένα διαστητικό γράμμα, άνοιγμα στον κόσμο. Το 6 έχει μια δόνηση εσωτερική 6 που σημαίνει ψυχή, θέματα ψυχής, μυστηρίου και επίσης σημαίνει και καλός, η ομορφιά, η αρετή, αγάπη. Για να δούμε τις σύντομες του 2024, να τη αγάπη. Ωραία, οικογένεια, όμορφες στιγμές, ζώδιο ηχθής και τα υπόλοιπα βέβαια ζώδια του νερού γιατί είναι το 10 κούπα, ευτυχισμένες στιγμές. Θα λειτουργήσουν, μη μάλλον να σου το πω διαφορετικά, έχεις τη δυνατότητα να λειτουργήσουν υπέρ σου πολλά πράγματα, κυρίως σε θέματα αγάπης και επιτυχίας στην αγάπη. Έχεις τη δυνατότητα. Θα μου πείτε, ισχύει αυτό για όλους? Ναι, να μπορεί, δεν ισχύει για όλους, αλλά εδώ βλέπουμε στους γενικούς συντονισμούς, έχεις κάθε δυνατότητα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε εδώ τώρα που είναι, εδώ σημαίνει φροντίζω. Εδώ σημαίνει φροντίζω τον εαυτό μου, αγαπάω τον εαυτό μου, φροντίζω τους άλλους, αγαπάω τους άλλους, ανοίγομαι στην αγάπη γενικότερα. Είναι πολύ ωραίοι οι συντονισμοί, είναι πολύ όμορφες οι κάρτες, μιλάνε για αγάπη. Μέσα στο 2024 εσύ θα έχεις τη δυνατότητα σε θέματα αγάπης να έχεις πρόοδο. Πι, το γράμμα πι λοιπόν, που είναι και μία πύλη έτσι, που το γράμμα πι είναι και αυτό πολύ ιδιαίτερο, που έχει να κάνει με την ισορροπία, που έχει να κάνει
που έχει τον εσωτερικό αριθμό 7 και δηλώνει την πνευματικότητα. Εντάξει. Όλα περικλείονται, μια πύλη που περνάμε μέσα από κάποια πράγματα, μαθαίνουμε, γνωρίζουμε, γινόμαστε σοφότεροι και βεβαίως έχουμε μια πολύ όμορφη κάρτα, έχουμε το 14 που είναι η εγκράτεια, που είναι η ευλογία. Εδώ πέρα αυτός ο άγγελος μπορεί να είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο Γαβρίλη, ανάλογα εσύ με το τι πιστεύεις, όπου έρχεται για να σου πει πιστεύεις στο θαύμα της ζωής. Πολύ ωραία ενέργεια το 2024, ευλογίες και προστασία, έτσι. Και μπορεί εδώ να σημαίνει επίσης και, όχι ακριβώς γάμος, μπορεί να σημαίνει και σχέση, μπορεί να σημαίνει βρίσκω την αδελφή ψυχή μου, ναι, σημαίνει και επισημοποίηση μια σχέση, σημαίνει, να το εδώ, και τα δύο τα παπαγαλάκια μαζί. Αγαπουλιάρικο είναι το 2024. Για σένα που φέρνει το γράμμα πει. Πολύ καλό, έτσι. Σε γενικές γραμμές είναι πάρα πολύ καλό. Και αγάπη, αγάπη. Το 2024 είναι μια χρονιά αγάπης για σένα. Και το Τοξότης εδώ, αυτή η κάρτα που είδαμε, ανήκει στο Τοξότη εγκράτεια. Κάτι θέλει να σου πει ο Τοξότης, βάλε στόχο την αγάπη, μπορεί να είναι αυτό. Γράμμα ρο, λοιπόν. Το ρο, και αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο, θα έλεγα, γράμμα που έχει να κάνει με την επικοινωνία, έχει να κάνει με τις σκέψεις, με τις εμπειρίες, είναι πνευματικός, με τους, εντάξει, εδώ έχει να κάνει με την πνευματικότητα γενικότερα. Λοιπόν, και τι έχουμε εδώ, έχουμε λοιπόν έναν βασιλιά ξυφών, δικαιοσύνη. Εδώ έχουμε τώρα ζώδια του αέρα. Μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι που σε επηρεάζουν, μπορεί να είσαι εσύ, ή να είσαι εσύ δηλαδή που να φοράς αυτό το ζώδιο, να το πω έτσι. Όμως γενικά σημαίνει ότι, κοίταξε να δεις, σκέψου πάρα πολύ καλά αυτό που θέλεις να κάνεις μέσα από όλες τις πλευρές και να χρησιμοποιείς πάντα τη γλώσσα της αλήθειας, με ωριμότητα όμως και σοβαρότητα. Το 2024 λοιπόν θα απασχολήσει στο πώς θα επικοινωνείς και θα πετύχεις μέσα από τα επιχειρήματά σου αυτό που θες να πετύχεις με τους ανθρώπους, έτσι. Και να μιλάς τη γλώσσα της αλήθειας, χωρίς όμως να το σπαθεί να πληγώνει. Η γλώσσα της αλήθειας πληγώνει καμιά φορά. Παίζει ρόλο πώς την εκφράζουμε την αλήθεια μας. Και εδώ λοιπόν έχουμε τον οροσκόπο, όπου είναι ένα άνοιγμα, και το άνοιγμα είναι μια είσοδος, που είναι μια είσοδος στον εσωτερικό μας εαυτό. Άρα και το 2024 θα σε απασχολήσουν θέματα δικά σου εσωτερικά, τα οποία θα θέλεις να ξεκαθαρίσεις, θα θέλεις να δεις τι σημαίνει, να δεις ποια είναι η αλήθεια. Γιατί συμβαίνει, γιατί μου συμβαίνει, ποιος είμαι, τι είναι. Ναι, ναι, αυτά τα φιλοσοφικά, πού πηγαίνω, ποια είναι η αποστολή μου, τι χρειάζεται να κάνω. Είναι πολύ ωραία αυτά τα ερωτήματα. Θα σου δοθεί δυνατότητα, αλλά να ξέρεις ότι χρειάζεται και μια δυναμική. Να τα αντιμετωπίσεις λίγα, γιατί πολλές φορές αυτά μπορεί και να μας παγιδέψουν λίγο, ενώ δηλαδή ότι μπορεί να μας μπερδέψουν, αλλά συντονίζεσαι με κάτι πάρα πολύ όμορφο, διότι έχει να κάνει και με την αυτογνωσία σε ένα επίπεδο. Δηλαδή το 2024 μπορεί να είναι και μια περίοδος αυτογνωσίας. Σίγμα, η μάσκα. Εντάξει, τώρα εδώ, εντάξει, πάμε να δούμε τώρα το σίγμα, τι θέλει να μας πει. Λοιπόν, και τι να πούμε τώρα για το σίγμα. Λοιπόν, το σίγμα έχει, όσοι φοράτε το σίγμα, ξεκινάει το αρχικό σας γράμμα ονόματος, έχετε διέστηση, είστε ταλαντούχοι, μπορεί να γίνετε καλλιτέχνες, κυρίως ηθοποιοί, έχετε ένα δράμα. Υπάρχει ένα δράμα, ένα όημε, Παναγιά μου, μέσα. Αλλά έχετε και πολλές σημαντικές γνώσεις. Λοιπόν, ένα γράμμα των νέων ξεκινημάτων και των ολοκληρώσεων, δηλαδή στη ζωή σας και στο 24 μπορεί να βρεθείτε, ανάλογα με το ρυθμό του καθενός βεβαίως, για κάποιους να τελειώνουν κάποιοι κύκλοι και για κάποιους άλλους να ξεκινάνε νέοι κύκλοι, εντάξει, να το έχετε υπόψη σε αυτό. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε τι συντονιζόμαστε. Συντονιζόμαστε με πολύ ωραία ενέργεια. Λοιπόν, δύο μπαστούνι. Ο αριθμός 2 σημαίνει επίσης εδώ
ότι συντονίζεσαι, να το πω έτσι, με θέματα πάθους, ερωτισμού. Κρύβεται ένας κρυός εδώ πίσω και τα υπόλοιπα ζώδια της φωτιάς, που σημαίνει επίσης ότι να πιστεύεις στην προσωπική σου δύναμη και στον προσωπικό σου μαγνητισμό. Μην φοβάσαι τίποτα. Τίποτα πραγματικά. Θα μου πεις, μα ρε, κάστε να φοβάσαι. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Όχι, προχώρα. Έχεις αποφασιστικότητα. Κάνε τα πρώτα σου βήματα. Δες, εδώ και οι κάρτες πετάγονται, εδώ γίνεται χαμός, πολύ ενέργεια. Μέσα στο 2024 θα σε απασχολήσουν θέματα σχέσεων, θέματα πάθους, θέματα και πολύ πικάντικου, να το πω έτσι, ερωτικού περιεχομένου. Είναι πολύ καλό όμως, είναι πάρα πολύ καλό. Και το 2 σημαίνει, βέβαια, σε ένα άλλο επίπεδο, το 2 σημαίνει και συνεργάζομαι με τους ανθρώπους, επικοινωνώ με τους ανθρώπους και ερχόμαστε σε μια πολύ καλή θετική επικοινωνία. Πρώτος οίκος είμαστε, είναι η οντότητά μας, είναι το είναι μας, είναι ο εαυτός μας. Είμαστε εμείς, άρα θα σε απασχολήσουν και θέματα γενικότερα του εαυτού σου, τα οποία όμως δεν είναι για κακό, είναι για να ενισχυθείς και για να καταλάβεις πραγματικά ποιος πια είσαι και να ανακαλύψεις τη δύναμή σου. Πάμε στο ταφ. Το ταφ λοιπόν είναι ένα από τα πολύ πνευματικά γράμματα. Σημαίνει το πνεύμα, σημαίνει η προστασία. Είναι ένα γράμμα ειρήνης. Έχει τα εμποδιάκια του, λόγω της κάθε της γραμμής, αλλά είναι και ένα γράμμα ευλογίας. Εντάξει. Ωραία, για πάμε να δούμε. Αυτό λοιπόν που βγαίνει εδώ είναι ένα 8, πολύ ωραίο, ένα 8 μπαστούνι, στόχοι, επιτυχίες, φωτιά εδώ, δράση. Κοίταξε να δεις, έχεις ιδέες, έχεις όνειρα. Προχώρα λοιπόν, σου λέει η ζωή, προχώρα για να πετύχεις το 2024, σου λέει τι κάνεις, προχώρα, να πετύχεις, να προχωρήσεις, κίνηση, μπες σε κίνηση. Κάποια πράγματα ίσως πάνε πολύ ταχύτερα από ό,τι θα νόμιζες και θα προχωράνε, αλλά όλο αυτό θα σου δώσει μία κίνηση και η κίνηση είναι ζωή. Η κίνηση είναι ζωή. Τέταρτος οίκος, ένας οίκος που έχει να κάνει με την οικογένεια, ένας οίκος που έχει να κάνει επίσης με το... ίσως και το τέλος κάποιων πραγμάτων, δηλαδή μπορεί κάποια πράγματα να ολοκληρωθούν μέσα στο 2024 που μπορεί εσένα να σε απασχολούσαν, αλλά βγαίνει και θέματα λίγο οικογένειας εδώ, τα οποία θα δώσεις μια ιδιαίτερη προσοχή, αλλά με δύναμη, με δράση θα τα ολοκληρώσεις. Δες που έχεις τον τέταρτο οίκο στην αστρολογία και πώς επηρεάζεται και θα καταλάβεις, αλλά γενικά είσαι σε καλό σημείο. Ύψιλον. Αγαπημένε μου, το ύψιλον τώρα είναι από τα πιο ιδιαίτερα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Το ύψιλον είναι σαν κύπελο, το οποίο έχει και τα χέρια ανοιχτά για να δεχτεί, ίσως την επιφύτηση, να δεχτεί όλο αυτό το πνευματικό πεδίο και κομμάτι το οποίο έρχεται. Εντάξει, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, είναι περίεργο, σαν γράμμα, αλλά πολύ δυνατό. Και επειδή μιλάμε για δυνατό, έχει βγει και το άρμα. Το άρμα λοιπόν, αγαπημένο με τον αριθμό 7, που δηλώνει και πνευματικότητα, δηλώνει μια ισχυρή θέση για σένα. Το 2024, με το ζώδιο του καρκίνου που υπάρχει εδώ, σου λέει ότι μπορεί να πετύχεις σε κάθε δυσκολία και πρόκληση και πρόβλημα που μπορεί να έρθει στο δρόμο σου. Θα βρεις την κατεύθυνσή σου. Χρειάζεται να είσαι αποφασιστικός, αποφασιστική και με πολύ μεγάλη αυτοσυγκέντρωση. Θα βρεις όμως τις λύσεις. Το 2024 σε βοηθάει να βρεις λύσεις ίσως στα προβλήματα τα οποία εσύ αντιμετωπίζεις. Και βεβαίως πάλι βγαίνει αυτή εδώ πέρα η κάρτα που σημαίνει δύναμη.
Δύναμη. Ενισχυμένο βγαίνει εδώ. Δύναμη. Όσοι έχετε το γράμμα Y στο αρχικό γράμμα του ονόματός σας. Φαίνεται από το 7 εδώ και από εδώ έχεις αρκετή δύναμη να καταφέρεις πάρα πολλά πράγματα. Επιτυχίες. Γράμμα Φ. Ωραία λοιπόν. Το γράμμα Φ. Να δούμε και τι σημαίνει. Το γράμμα Φ συμβολίζει τη δράση. Συμβολίζει την αθανασία, την αλχημία και γενικό της ζωής. Και γενικά, γιατί είναι και αυτό ένα πάρα πολύ πνευματικό γράμμα, γι' αυτό και βγαίνει εδώ και κουκουβάγια που σημαίνει και δάσκαλος, καθοδήγηση, διορατικότητα. Για να δούμε το 2024 με τι συντονίζεσαι. Με ένα 7. Κυρίως Ταύρος, όμως αυτό που μας λέει εδώ πέρα αυτή η κάρτα, που είναι το 7 πεντάκτινο, που σημαίνει πρακτικά θέματα, σου λέει εδώ ότι δες τι έχεις πετύχει και ποιοι είναι οι στόχοι σου. Δηλαδή μέσα στο 2024 θα σε βάλει σε μια διαδικασία να δεις ποιοι είναι οι στόχοι σου, τι θες να πετύχεις, πού θες να πας. Υπομονή, υπομονή. Είπαμε ζώδια της γης, που η γη σημαίνει και υπομονή, δηλαδή δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη, χτίζω σιγά σιγά, αλλά έχεις άλλη δυναμική. Και θέματα καρδιάς, θέματα οικογένειας, θέματα σπιτιού, στα οποία όχι ακριβώς θα σε απασχολήσουν, αλλά εκεί πλέον θα δεις πού χτυπάει, είναι αυτό που λένε, πού χτυπάει η καρδιά σου, έτσι. Η εστία εδώ σημαίνει και προστασία, σημαίνει το σπίτι μου, σημαίνει εκεί που είμαι πολύ καλά με τους ανθρώπους μου, περνάω όμορφα, περνάω καλά, όμορφες στιγμές. Το 2024 λοιπόν διαγράφεται για σένα αγαπημένο μου υπομονή και επαγγελματική επιτυχία θα έλεγα εδώ, αλλά χρειάζεται πολύ υπομονή και ανοίγματα, αλλά και πολύ θετικές εξελίξεις στο θέμα του σπιτιού, της εστίας, των ανθρώπων, της αγάπης. Ωραία. Στο επόμενο, γράμμα Χ. Ωραία. Το γράμμα Χ λοιπόν. Ένα άλλο πολύ ιδιαίτερο γράμμα. Ο Πλάτων το ονομάζει το γράμμα της παγκόσμιας ψυχής. Φέρνει αλήθειες. Είναι η διασταύρωση. Πού θα πας. Εντάξει. Λοιπόν. Για πάμε να δούμε εδώ τώρα. 8. Πολύ ωραίο. Πολύ δυνατό. Λέων εδώ. Σαν ζώδιο. Το γράμμα. Εδώ. Όχι το γράμμα 8. Συγγνώμη. Η κάρτα αυτή τα ρο με τον αριθμό 8. Σημαίνει δύναμη. Σημαίνει ότι. Πώς θα καταλάβεις τη δύναμή σου. Αν πρώτα απ' όλα δεν τη δοκιμάσεις. Πνευματικότητα με τον αριθμό 8, δύναμη, κουράγιο και η εσωτερική δύναμη η οποία δεν μπορεί να σας σταματήσει τίποτα. Έχει βγει ένας χείρον εδώ και ο χείρον πάντα στην αστρολογία συντονίζεται με κομμάτια μας τα οποία έχουν να κάνουν με τα τραύματά μας. Ο χείρον στην αστρολογία συμβολίζει τα τραύματα τα οποία ξεκινάνε από την παιδική μας ηλικία. Όμως, και εννοώ τραύμα, εννοώ σε πολλά επίπεδα, έτσι. Μπορεί να είναι νοητικό, ψυχικό, πνευματικό, σωματικό, ό,τι θέλεις βάλε. Όμως, επειδή έχει βγει αυτό εδώ, ίσως είναι το 2024 για σένα μία περίοδος θεραπείας. Τώρα, θεραπεία τι σημαίνει για τον καθένα είναι άλλο θέμα. Εγώ απλά σου ανοίγω λίγο το γενικό πλαίσιο. Λοιπόν, τώρα είπαμε ο χείρον, ναι, ίσως το 2024 για σένα είναι να βρεις τη δύναμή σου και να βρεις εκείνα τα κομμάτια τα οποία μπορείς να τα μαζέψεις, να τα θεραπεύσεις και να γίνεις αντίστοιχα και εσύ θεραπευτής του εαυτού σου, μπορεί. Πάντως ό,τι και να είναι, είναι μια πολύ καλή χρονιά το 2024 να ενδυναμωθείς. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε τώρα στο επόμενο που είναι το ψι. Το ψι λοιπόν είναι, λοιπόν το ψι που σημαίνει είναι η σύνδεση του π και του σίγμα,
που σημαίνει διόραση, συμμετρία, σαφήνεια, ισχύς, τρεις ιδιότητες της ψυχής, όλα αυτά τα όμορφα, που είναι και σαν τρίαινα. Για να δούμε τη συντονίσεις για το 2024, αγαπημένα μου, και αυτό που μας βγαίνει είναι το 5 ξυφών. Το 5 ξυφών σου λέει ότι να επιλέξεις για το 2024 τις μάχες εκείνες που θες να δώσεις πολύ προσεκτικά. Εδώ έχουμε ένα ζώδιο υδροχός και τα υπόλοιπα ζώδια του αέρα, αλλά κυρίως υδροχός και βγαίνει αυτή την κάρτα. Να προσέξεις τυχόν δυσκολίες που μπορείς να βρεθείς. Μπορείς σε κάποιες καταστάσεις να νικήσεις, σε κάποιες άλλες όμως θέλει προσοχή, μπορείς να χάσεις. Όπως και να έχει όμως, εδώ σημαίνει ότι διατηρώ εκείνο το σθένος του πολεμιστή. Χρειάζεται όμως να προσέξω πάρα πολύ με τι γεγονότα και ανθρώπους τελικά θα πάω να πολεμήσω και αν χρειαστεί να πολεμήσω. Όμως είναι μία κάρτα η οποία αυτό το οποίο μπορεί να σου πει είναι ότι, κοίταξε να δεις, αυτό που χρειάζεται επίσης να προσέξεις είναι να έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Χωρίς να χρειάζεται, να το πω έτσι, να πολεμάς και να παρεξηγήσεις με όλο τον κόσμο. Μπορείς να προχωρήσεις, μπορείς να έχεις πρόοδο. Χρειάζεται να είσαι όμως εκεί και να φροντίσεις τον εαυτό σου, να αγαπήσεις τον εαυτό σου, χωρίς να σημαίνει ότι γίνεσαι υπερβολικός, υπερβολική και εγωιστής και εγωίστρια. Και το 5 ξυφών σημαίνει επιλέγω σοφά. Επιλέγω με σοφία, με εμπειρία. Το 2024 θα σου δώσει τη δυνατότητα της επιλογής, των επιλογών. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, επιλέγω ποια μάχη θα χρειάζεται να δώσω και ποια θα εγκαταλείψω. Από εκεί, και δεν είναι τυχαίο που είναι το 50 εδώ, εδώ είναι το 5, και αυτό θα σε οδηγήσει στο να καταλάβεις καλύτερα τον εαυτό σου, να τον φροντίσεις και να τον προστατέψεις. Η μάχη εδώ επίσης έχει να κάνει και με κάτι άλλο. Έχει να κάνει, επειδή είναι ξύφη, είναι και οι σκέψεις. Δηλαδή, πώς μπορώ να γαλινέψω τις σκέψεις μου, την ηρεμία μου, να είμαι σε καλή κατάσταση, σε γαλήνη. Και όλα αυτά το 2024, επίσης χρειάζεται προσοχή με τα νεύρα εδώ. Τα νεύρα σου, χρειάζεται προσοχή με το νευρικό σου σύστημα. Εντάξει, γι' αυτό βγήκε και εδώ και η φροντίδα, που σημαίνει φροντίζω τον εαυτό μου, αγαπάω τον εαυτό μου, προσέχω την ψυχή μου, έτσι. Αυτό σημαίνει και το ψι εδώ που βγήκε. Και πάμε και στο ωμέγα, το οποίο είναι το άπειρο. Το ωμέγα λοιπόν, το οποίο συντονίζεται, που είναι το τελευταίο γράμμα, με το άπειρο, το μέγιστο, και είναι η επικράτηση του πνεύματος επί της ύλης. Έχει εσωτερική, προσέξτε τι λέω, εσωτερική δόνηση 8. Έχει μεγάλη δύναμη και μεγάλη αντοχή και γίνεται και πανικός εδώ πέρα. Μου έπεσε αυτή η κάρτα και βεβαίως είπα μεγάλη πνευματική αντοχή, γιατί είναι ο άσος κούπα, είναι η ευλογία από το Θεό. Άνοιξε λοιπόν την καρδιά σου και θα καταλάβεις και θα λάβεις συναισθήματα. Μπορείς να γίνεις ο καταλύτης και με τον κρύο εδώ πέρα τον αυτοκράτορα είσαι ασταμάτητη δύναμη. Πολύ δύναμη, πολύ αντοχή. Νέα ξεκινήματα, νέα πράγματα. Ο αυτοκράτορας σημαίνει ξέρω που πάω, ξέρω τι κάνω, έχω τη δική μου δυναμική, έχω τον έλεγχο των πραγμάτων. Άρα το 2024 για σένα που έχεις το ωμέγα, έχεις αρκετή εύνοια για να πετύχεις και με τον Δία εδώ αρκετά πράγματα τα οποία μπορούν στο 2024 να σε οδηγήσουν σε νέες όμορφες καταστάσεις. Ίσως μια νέα αγάπη, ίσως μια νέα γνωριμία, ίσως κάτι καινούριο που αγαπάς, ξέρεις που πας, ξέρεις τι κάνεις. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος εδώ που σε συμβουλεύει κιόλας, έτσι, και να έχει εμπειρία, γνώσεις, δύναμη, να σε βοηθήσει, να σου πει, και έχεις και Δία. Ο Δίας λοιπόν, επειδή πάντα ένας πλανήτης ο οποίος είναι ευνοϊκός, μπορείς να ψάξεις και αστρολογικά που έχεις τον Δία σου, εντάξει,
Και μισό λεπτό, μη μου φύγεις, να κάνουμε το κλείσιμο. Ναι, δεν έχουμε άλλο γράμμα, το ξέρω, αλλά αυτό που θέλουμε να πούμε, όμως να δούμε, είναι μία κάρτα σαν... Ωραία, λοιπόν. Το 2024 μας έχει βγει μία βασίλισσα ξυφών. Αποφασιστική, επικοινωνιακή, ξεκάθαρη στο λόγο της, ξεκάθαρη σε αυτά που θέλει να σου πει, πολύ γρήγορη, καπάτσα, έξυπνη, είναι μια ενέργεια δηλαδή, έχει να κάνει με τα ξύφη, έχει να κάνει με την επικοινωνία, έχει να κάνει με το λόγο, έχει να κάνει με το εξής. Το 2024 είναι μια χρονιά για όλους μας, να είμαστε αληθινοί, να είμαστε ξεκάθαροι, να είμαστε δίκαιοι, χωρίς να πληγώνουμε. Αυτά, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε ένα υπέροχο 2024. Σας ευχαριστώ για τη στήριξη. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και θα τα πούμε σύντομα. Εμείς δεν χανόμαστε.